Κυρίες και κύριοι, γεια σας και καλώς ορίσατε σε ακόμη ένα Sigma Live Hangout. Σήμερα θα μιλήσουμε για τον Κώστα Μόντι, θα μιλήσουμε για την πίεση του και να δούμε πώς μπορεί αυτή να μας προβληματίσει και να τη συνδυάσουμε με τα δεδομένα τα σημερινά. Θα μιλήσουμε για αυτό το θέμα με τον Μιχάλη Πιερή, καθηγητή του Πανεπιστημίου Κύπρου. Κύριε Πιερή, γεια σας. Γεια σας. Και στην παρέα μας έχουμε και δύο νεαρές κοπέλες, μπορώ να πω, τη Μαρία Χριστοφόρου και τη Μαρία Δημητρίου. Είναι φοιτήτριες, έχουν συνεργαστεί με τον κύριο Πιερή και θα μας πούν και αυτές για τον Κώστα Μόντι, όπως τον έχουν δει αυτές μέσα από τις μελέτες που έχουν κάνει. Μαρία Δημητρίου και Μαρία Χριστοφόρου, γεια σας. Γεια σας. Λοιπόν, θέλω να ξεκινήσω που επιτρέπουν οι κοπέλες από τον καθηγητή. Κύριε Πιερή, έχετε διαρρώσει πάρα πολλές ώρες και πάρα πολλά χρόνια ίσως για το να περιηγηθείτε ή να ταξιδέψετε στη πίεση του Μόντι. Πώς μπορείτε να το φανταστείτε ως άνθρωπο, πώς ήταν ο Κώστας Μόντις ως άνθρωπος? Εντάξει, ως άνθρωπος, όπως και ο κάθε ποιητής, αν θέλετε, διαφέρει πολύ από τον ποιητή. Γιατί αυτό και ιδιαίτερα με τον Κώστα Μόντι συμβαίνει αυτό? Γιατί η ποίηση πολύ συχνά αυτονομείται από τον δημιουργό. Δηλαδή η ποίηση έχει πολύ μεγαλύτερες δυνατότητες από ό,τι μπορεί να έχει ο ίδιος ο άνθρωπος. Δηλαδή ο Κώστας Μόντις ως άνθρωπος μπορεί να μην είχε μεγάλες, ας πούμε, εξουσίες στα χέρια του, να μην είχε δυνάμεις να αλλάξει κάποια πράγματα που θα ήθελε, μπορεί να μην βρέθηκε σε θέσεις ισχυρές. Όμως, η ποίησή του έχει μέσα της όλη εκείνη τη δυναμική που μπορεί μία εποχή να την κατανοήσει και μέσω των νοημάτων της ποίησης να κάνει μεγάλες αλλαγές. Γιατί η ποίηση του Μόντι έχει ένα βάθος απίστευτο. Είναι ένας ποιητής που, ας πούμε για παράδειγμα, για να το καταλάβουμε αυτό, ο Κώστας ο Μόντις ήταν ένας άνθρωπος, θα λέγαμε, καθημερινός. Ήταν ένας καλός οικογενειάρχης, ήταν ένας ευγενικός άνθρωπος, προσεκτικός. Η ποίησή του όμως έχει μια δυναμική να πίστευτη. Είναι ρηξικέλευτη, είναι εικονοκλαστική, τα βάζει με όλες τις εξουσίες και πολύ συχνά τις αποδομεί, δηλαδή είναι πολύ επαναστατική. Τον Κώστα Μόντι, αν το συναντούσατε, μπορεί να μην λέγατε ότι σας δίνει την εικόνα ενός επαναστάτη, δεν είχε μια μορφή όπως ο Τσε Γκουεβάρα, ας πούμε, έτσι, ή ξέρω εγώ, ο Φιντελ Κάστρο. Ήταν ένας άνθρωπος, θα λέγαμε, ένας τυπικός μέσος Κύπριος της εποχής του, της γενιάς δηλαδή που έκαμε τον αγώνα. Όμως, αυτό είναι το βασικό που πρέπει να έχουμε υπόψη μας, ότι ο ποιητής είναι κάτι άλλο από τον άνθρωπο. Και πράγματι, ο ποιητής Κώστας Μόντις είναι κάτι που δεν είναι εύκολο να το περιγράψει κανείς. Ως ποιητής, κύριε Πιερή, τι είναι αυτό που τον έχει κάνει να ξεχωρίσει σε σύγκριση με άλλους συγγραφείς σε Κύπρο και Ελλάδα? Το κυριότερο είναι ότι βρήκε τη δική του γλώσσα, βρήκε το δικό του τόνο, το δικό του ύφος. Δηλαδή λέμε ο Κώστας Μόντις είναι απαρομοίαστος. Δεν μπορούμε να πούμε ότι ο Κώστας Μόντις σε φερίζει ή γράφει σαν το Ρίτσο ή σαν τον Μπαλαμά. Όχι. Πέρα από κάποιες εμφανείς επιδράσεις που είχε στην πρώιμη φάση της συγγραφικής του δημιουργίας, που ήταν πιο πολύ από τη μεριά του Καβάφη και του Καριωτάκη, υπήρχαν κάποιες εμφανείς επιδράσεις, και πέρα από τη σχέση του με το δημοτικό τραγούδι και τη λαϊκή ποίηση της Κύπρου, από εκεί και πέρα ο Κώστας Μόντις κατορθώνει να δημιουργήσει δικό του ύφος, να δημιουργήσει δική του γραφή και να δημιουργήσει το κυριότερο και δικό του είδος. Αυτό το στιγμό που ίσως μας πει περισσότερα η Μαρία, που ήταν και η
η Δημητρίου που ήταν και το μάστερ της γι' αυτό. Η άλλη Μαρία θα μπορέσει να μας πει ακριβώς για αυτό τον κριτικό διάλογο που είχε με τους μεγάλους ποιητές της γενιάς του 30 και που δεν υποτάχθηκε, αλλά είχε μια σχέση δυναμική. Αυτά θα αφήσω να μας τα πούνε. Θα μου επιτρέψει η Μαρία Χριστοφόρου να πάμε με αυτή τη σειρά που είπατε, γιατί και εγώ με αυτήν είχα υπόψη μου να ξεκινήσουμε, αυτήν είχα υπόψη μου να ακολουθήσω καλύτερα. Μαρία μου, Μαρία Δημητρίου, θα ήθελαμε να μας πεις λίγο για το μάστερ που έχεις κάνει σε σχέση με τις στιγμές του Κωνσταμόντη και να μας πεις και γιατί πιστεύεις ότι ο κόσμος πρέπει να μάθει για τον ποιητή αυτό. Εντάξει, όταν ο Κώστας Μόντης είχε βγάλει την συλλογή στιγμές το 1958, η κριτική ξεκίνησε να μιλούν για ένα νέο ποιητικό είδος. Αυτό το είδος ακριβώς των στιγμών είχα εξετάσει σε τέσσερις συλλογές, το οποίο ήταν καθοριστικό και είναι καθοριστικό για την ποίηση του Κωνσταμόντη. Οι στιγμές, εκτός από τον τίτλο δηλαδή της συλλογής, χαρακτηρίζουν και το είδος της ποίησης του Κωνσταμόντη, ένα επιγραμματικό δηλαδή είδος ποίησης, που αντίστοιχο του δεν υπάρχει ούτε υπήρχε στη νεοελληνική πραγματικότητα της λογοτεχνίας. Είχα δει τις στιγμές συγκριτολογικά με άλλα είδη, όπως είναι το επίδρυμα, τα δημοτικά τραγούδια, τα γνωμικά, τα αποθέγματα, γιατί είχαν μιλήσει πάρα πολύ για το διδακτισμό των στιγμών και μέσα από αυτή την διερεύνηση, μέσα από αυτή την εργασία στα πλαίσια του μεταπτυχιακού προγράμματος, είχαμε συνοψίσει κάποια χαρακτηριστικά που μόνο οι στιγμές της ποίησης του Κωνσταμόντη είχαν αυτά τα χαρακτηριστικά και σαφώς αναδεικνύουν τον Κωνσταμόντη σε ένα μείζωνα ποιητή. Τώρα, για το δεύτερο, δεν ξέρω αν έχω απαντήσει στο πρώτο ερώτημα. Πρώτα έχεις απαντήσει πλήρως, ναι. Λοιπόν, στο δεύτερο ερώτημα, γιατί είναι σημαντικός ο Κωνσταμόντης, τουλάχιστον αν θέλετε τη δική μου την προσωπική άποψη, έτσι αυτό που μου έκανε εντύπωση στις στιγμές, είναι ότι ενώ σε ένα τόσο συμπυκνωμένο μικρό ποίημα με μια τόσο δύο στίχους, τρεις στίχους, μπορεί η ποίηση να μιλήσει και να μιλήσει για θέματα πολύ ουσιαστικά που αφορούν κυρίως έτσι τον συναισθηματολογικό κόσμο του ανθρώπου. Ο Κώστας Μόντης διαστέλνει την αξία της ανθρώπινης ζωής, έτσι, μέσα από τις στιγμές. Γιατί κάθε ποίημα, αν δείτε κάθε ποίημα ξεχωριστά, δεν έχουν πολλές φορές σχέση μεταξύ τους. Ούτε μία συλλογή έχει ένα θεματικό, ας πούμε, κανόνα τον οποίο ακολουθεί. Ούτε έχουν αφηγηματικές, δηλαδή δεν υπάρχει πλοκή, αφηγηματικοί ήρωες, τους οποίους βλέπεις να εκτυλίσσονται μέσα από τη συλλογή. Έτσι, κάθε στιγμή λειτουργεί ακαριέα, έτσι, ακαριέα την ώρα που τη διαβάζεις και ακριβώς αναδεικνύει συναισθήματα και κόσμους τους οποίους δεν μπορείς να βρεις σε ένα άλλο είδος ποίησης όπως την γνωρίζεις, όπως την γνωρίζουμε. Να σε ρωτήσω ακόμη ένα πράγμα πριν προχωρήσω με τη Μαρία Χριστοφόρου, Μαρία μου. Ποιο είναι το συνέστημα που μπορεί να βγάλει σε ένα πολίτη, ο οποίος είναι ένα πολίτη της Κυπριακής Δημοκρατίας, σημερινή δηλαδή του σήμερα. Συγγνώμη. Δεν ξέρω, με ακούς. Μαρία μου, με ακούς. Νομίζω έχει κάνει φρυζή η κάμερα. Συγγνώμη, αλλά δεν σας άκουσα. Κατάλαβα, δεν έχει κανένα πρόβλημα. Αυτό που θέλω να σε ρωτήσω είναι τι συναισθήμα μπορεί να βγάλει σε έναν πολίτη που ζει σήμερα στην Κύπρο, δηλαδή ποια είναι τα συναισθήματα που μπορεί να του δημιουργήσει διαβάζοντας αυτό το σπουδαίο έργο.
Νομίζω ακριβώς ότι οι στιγμές θα είναι επίκαιρες και θα είναι επίκαιρες με την πάροδο του χρόνου, γιατί ακριβώς ενώ κρύβουν πίσω τους ιστορικά γεγονότα, χρειάζεται δηλαδή για να καταλάβεις ένα ποίημα να κάνεις εσύ αυτή την έρευνα που δεν υπάρχει μέσα στο ποίημα. Παρόλα αυτά, επειδή ο άνθρωπος, ο τρόπος με τον οποίο δουλεύει, σκέφτεται, είναι ίδιος, είτε έχουν περάσει 100 χρόνια, είτε έχουν περάσει 200, ακριβώς μέσα από αυτή την ποίηση μπορείς να κερδίσεις, να ξανασκεφτείς και να ξαναφτιάξεις, γιατί ένα πολύ σημαντικό χαρακτηριστικό της ποίησης του Μόντι είναι ο φιλοσοφικός στοχασμός, έτσι, και βασικά θέματα του είναι η ζωή, ο άνθρωπος, ακριβώς η ανθρώπινη ύπαρξη, που κάθε φορά ξεκινάνε από διαφορετικά γεγονότα. Αλλά η κατάληξη και η απόλυξη είναι ίδια, έτσι, η ανθρωπιά δεν αλλάζει, είτε μιλάμε για σήμερα, είτε μιλάμε για πριν χιλιάδες χρόνια. Οι όροι, δηλαδή, είναι τόσο επίκαιροι, που δεν πρόκειται να χαθούν στους αιώνες, έτσι, και έχει να μάθει πολλά ο Κύπριος από τον Κώστα Μόντι. Πολύ ωραία. Να προχωρήσουμε και με τη μελέτη της Μαρίας, της Χριστοφορού. Μαρία μου, θα ήθελα να μας πεις λίγο και στον κόσμο. Έχεις κάνει και εσύ μια μελέτη σε σχέση με το Μόντι. Πες μας λίγα πράγματα για αυτή. Λοιπόν, πρώτα να σας ευχαριστήσω. Λίγο πιο δυνατά μόνο, γιατί έχουμε λίγο πρόβλημα με τον ήχο. Να σας ευχαριστήσω που μας καλέσατε εδώ, να ευχαριστήσω και τον καθηγητή μου, τον κύριο Μιχάλη Μικερή, γιατί η διπλωματική μου εργασία γράφτηκε μετά από δική του ενθάρρυνση και καθοδήγηση. Το θέμα της διπλωματικής μου εργασίας ήταν η δυτική αντιπαράθεση του Κώστα Μόντι με τη γενιά του 30. Ο Κώστας Μόντις, όπως είναι γνωστό, είναι γεννημένος το 1914, άρα, αν παίρναμε ως κριτήριο το έτος γέννησης του, θα λέγαμε ότι θα μπορούσε να ενταχθεί στη γενιά του 30. Κάτι το οποίο βέβαια δεν θα ήταν λάθος να κάνουμε, γιατί θα πρέπει με λογοτεχνικούς όρους να μελετήσουμε τον ποιητή αυτό. Και ακριβώς αυτό γίνεται στην εργασία μου. Και έτσι κατέληξα στο συμπέρασμα. Ορισμένα πράγματα βέβαια υπόθηκαν ήδη. Ότι το συμπέρασμα είναι ότι ο Κώστας Μόντις ηθελημένα και συνειδητά, έχοντας επίγνωση του πόσο μεγάλος ποιητής ήταν, αποκλίνει από τα χαρακτηριστικά της γενιάς του 30, από ποιητές μεγάλους που καθόρισαν την εποχή, όπως είναι ο Σεφέρης, ο Ελίτης, ο Εμπειρίκος, πολλοί άλλοι. Ο Κώστας Μόντις αποκλίνει από άποψη τεχνοτροπίας αλλά και θεματικής από τα χαρακτηριστικά της γενιάς αυτής. Τα παραδείγματα που θα μπορούσα να αναφέρω για να στηρίξω όλα αυτά είναι πάρα πολλά. Νομίζω το ένα είναι αυτό που είπε ήδη η Μαρία, η συγγραφή δηλαδή ολιγόστιχων ποιημάτων. Κατ' επιλογή ο Κώστας Μόντις γράφει ολιγόστιχα ποιήματα σε μια εποχή που το πολύστιχο ποίημα αποκτούσε στα μάτια των κριτικών μεγαλύτερο γύρο. Θεωρούσαν δηλαδή ότι το να γραφτεί ένα ποίημα με πολλούς στίχους ήταν ίσως και πιο καλό, πιο σημαντικό. Άρα ο Κώστας Μόντις επαναστατεί γράφοντας αυτά τα ποίηματα. Βέβαια, αυτά τα είπε καλύτερα η Μαρία από μένα. Άλλες καινοτομίες έργου του που ήταν επαναστατικές για την εποχή, ήταν η αμεσότητα του λόγου. Ο Κώστας Μόντις χρησιμοποίησε εκφραστικούς τρόπους, όπως είναι η προσωποποίηση, η επανάληψη, που από τους ποιητές της γενιάς του 30 θεωρούνταν απλοί τρόποι. Εκείνοι επέλεξαν να γράψουν δύσκολη τέχνη, έμεσο λόγο, σύμβολα, τη μυθική μέθοδο. Για τον Κώστα Μόντιν όλα αυτά, το να παρουσιάσεις δηλαδή με σύμβολα επίκαιρα της εποχής του γεγονότα ή με ψευδόνυμα ή με προσωπία, θεωρείται ότι ήταν ευθυνοφοβία. Βέβαια, να σημειώσω εδώ ότι ήταν γνώστης όλων αυτών
των ποιητικών τρόπων, των πνευματικών ρευμάτων. Ήταν πολύ διαβασμένος, ήξερε το έργο όλων αυτών των ποιητών πάρα πολύ καλά. Γι' αυτό και τονίζω ότι η επιλογή του ήταν συνειδητή. Και κάτι το οποίο είναι ο καθηγητής μας, ο κ. Μιχάλης Πιερής, που μας το έμαθε, νομίζω το να αναφερθούμε με στίχους για ορισμένα πράγματα που λέμε, θα φανούν κάποια πράγματα πολύ καλύτερα παρά να σας τα περιγράφω εγώ. Οπότε να με επιτρέψετε να διαβάσω ένα-δυο ποίηματα του. Το ποίημα με τίτλο «Μπρος στίχους μου» αναφέρει «Ναι, έτσι σας θέλω, λοιπόν άρχους, να φαίνονται τα κόκκαλά σας». Το ποίημα του με τίτλο «Μπρος ποιητές» αντιμετωπίζεις αυτόν το ποίημα με ηρωνικό ήχος των έμμεσων ποιητικών λόγων που χρησιμοποίησαν οι ποιητές της γενιάς του 30. Λέει «Πετάτε κάπου-κάπου, κάνω διχορούμενο, αφήνετε κάπου-κάπου και κάνω υπονοούμενο, αναφέρετε κάπου-κάπου και κάνω όνομα, να δουλέψουν οι φιλόλογοι μελετητές, να εκμυλατούν, να ασχολούνται». Εμείς δηλαδή που το κάνουμε. Επίσης, κάτι άλλο πολύ σημαντικό, μια πολύ σημαντική διαφοροποίηση του Μόντι από τους ποιητές της γενιάς αυτής, είναι ότι δεν αποποιήθηκε τον πόνο. Συγγνώμη, δεν αποποιήθηκε, δεν σ' άκουσα. Τον πόνο, δεν αποποιήθηκε τον πόνο. Τον πόνο, ναι. Οι ποιητές αυτής της γενιάς είχαν έρθει μετά τον Καριωτάκη. Θεώρησαν ότι έπρεπε να μετατρέψουν την άρνηση σε κατάφαση, να μιλήσουν με τρόπον που θα δίνει μόνο αισιόδοξο τόνο, παρόλο που έζησαν τραγικά γεγονότα. Ο Κώστας Μόντις θεωρεί ότι το να μιλήσει με ήχος μελαγχολικό μπροστά στα τραγικά γεγονότα που έζησαν ο τόπος μας, ήταν μια ειλικρινή ποιητική αποτύπωση. Το καθόριζε, θεωρούσαν ότι αυτόν ήταν από μέρος του αξιοπρεπές και σωστό. Επομένως, έκανε και επίκληση του συναισθήματος, αν πρέπει να το πω αυτό. Έκανε, Λέω, έκανε επίκληση του συναισθήματος, δηλαδή χρησιμοποιούσε το συναισθήμα στην ποίηση. Σίγουρα γινόταν αυτό. Συγκεκριμένα, ως προς αυτό που λέω, του συναισθήματος της λύπης. Παρόλο που όλοι οι ποιητές, οι σύγχρονοι του ποιητέ, θεώρησαν ότι έπρεπε να μιλήσουν αισιόδοξα, με αισιόδοξο τόνο. Βεβαίως χρησιμοποιήσαν την πίκρα μπροστά στην υποκρισία, μπροστά σε κοινωνικά προβλήματα όπως ήταν η πείνα, ο ρατσισμός. Μιλούσε δείχνοντας την πικρία του, το συνέστημα της πίκρας για αυτά τα προβλήματα. Πολύ ωραία. Τελειώνοντας να πω, το ανέφερε ήδη ο κύριος Μιχάλης Πιερής, ότι είχε και κάποιες επιδράσεις από τον Καπάθη και τον Καριωτάκη. Έτσι συμπερασματικά θα έλεγα εγώ ότι ο Κώστας Μόντις δημιούργησε τη δική του ποιητική προσωπικότητα, επρόσθεσε στη λογοτεχνική παράδοση. Και να κλείσω λέγοντας κάτι που ο ίδιος ανέφερε, παρουσιάζοντας σύγχρονους του ποιητές Κύπριου. Είπε ότι στην Κύπρο έχουμε μια νέα ποιητική γενιά που καμιά άλλη χώρα δεν την έχει. Πολύ ωραία. Θα δώσω τη σκηταλή στον κύριο Πιερή, γιατί κύριε Πιερή μιλήσαμε τώρα και με τη Μαρία για τον πόνο, για την αισιοδοξία, την απεσιοδοξία. Τι έχει να πει η ποιήση σε καιρούς κρίσης, όπως αυτή που κάνουμε τώρα? Κοιτάξτε, νομίζω ότι η ποιήση του Κώστα Μόντι, θα λέγαμε ότι ένα μέρος της σαν να και γράφτηκε για αυτή την περίοδο. Άλλωστε, ξέρετε, όλη η μεγάλη ποιήση, αυτό είναι το κύριο χαρακτηριστικό της, ότι γίνεται επίκαιρη. Γιατί όταν γράφεται, σπάει τα δεσμά του ιδιωτικού χρόνου του ποιητή, αλλά και της εποχής. Η μεγάλη δηλαδή ποίηση γίνεται διαχρονική. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Ας πούμε, υπάρχει μια σειρά ποιημάτων του Μόντι, που εγώ τα βάζω σε μια θεματική κατηγορία που θα λέγαμε ο αντιστασιακός Μόντις.
Ο Μόντις δηλαδή που ζητάει και από τον ίδιο αλλά και από τον αναγνώστη του να αντισταθεί. Λέει λοιπόν μία σειρά από ποίηματα. Αυτός αποφάσισε να πεθάνει. Δεν έχεις πια επιχείρημα. Αυτός αποφάσισε να πεθάνει. Τι συζητούμε τώρα? Και λίγο αργότερα. Θέλετε να μιλήσουμε ειλικρινά? Λοιπόν όχι και σε αυτό και σε εκείνο και σ' όλα σας. Σ' όλα σας. Και μετά επανέρχεται. Είναι αρκετό να πούμε όλοι από μια φορά στη ζωή μας ένα όχι. Αυτή είναι μια σειρά ποιημάτων που ο Μόντις παρακινεί τον αναγνώστη του να έχει μέσα του δυνάμεις αντίστασης, να μπορεί να πει όχι. Να μπορεί, έχει ένα άλλο που λέει, αν μπορούσε να κρατήσει ως το τέλος αυτό το άχρηστο όχι που αγάπησα, αυτό το άχρηστο όχι που περιεστράφηκα γύρω του, που το αναπέτασα όταν πρωτίστως περίτευε, που το αναπέτασα όταν πρωτίστως διετάρατε. Επίσης, είναι πολύ διδακτικός, όπως είπε και η Μαρία πριν, όταν λέει μην τη φοβηθείς τη ζωή, είναι πιο δειλή από σένα. Δίσου πρόκληση, δίσου θάνατο. Ή όταν λέει ζωή δεν γίνεται, παιδιά, με τις αναστολές της θητείας. Ζωή δεν γίνεται μετά με τόπιστερ και τις επικουρικές υπηρεσίες. Δηλαδή, ο Μόντις ζητάει από τον αναγνώστη του να έχει μία δυναμική σχέση με τη ζωή, ακόμη και αν ο τρόπος με τον οποίο θα της αντισταθεί είναι να πάρει αποφάσεις, ακόμα και αποφάσεις που αρνείται να δεχτεί μία ζωή όπως την καθορίζουν. Έχει πολλά τέτοια σημεία που μας αφορούν σήμερα, ο Μόντις. Επίσης έχει ένα μεγάλο μέρος της ποίησής του αφορά τις διάφορες μορφές που εξουσιάζουν και καταπιέζουν ένα τόπο, μια εποχή, και με τον τρόπο που υποχρεώνει τον αναγνώστη να σκεφτεί προκλητικά, είναι σαν να του δίνει ένα τρόπο με τον οποίο μπορεί να αντισταθεί σε πράγματα που η εποχή προσπαθεί να του επιβάλλει. Και αυτό συμβαίνει σε διάφορα επίπεδα. Για παράδειγμα, ας πούμε η Ακρόπολη. Η Ακρόπολη είναι ένα σύμβολο του ελληνισμού. Ο Μόντις δεν θα διστάσει να την αποδομήσει. Έχει ένα ποίημα που λέει «Ό,τι και να είναι η Ακρόπολη, δεν υπάρχει χωρίς εμάς». Και παρακάτω, μόλον το δέοντα σεβασμό, έχουμε σοβαρότερα θέματα από την Ακρόπολη. Το ίδιο κάνει, ας πούμε, με τα παραμύθια. Τα αγαπάει, αλλά ταυτόχρονα τα αποδομεί. Μας αρχίζουν με τα παραμύθια, στα γόνατα των γιαγιάδων. Μας αρχίζουν με τον πιο ακατάλληλο πρόλογο, με την πιο επικίνδυνη εισαγωγή. Έχει δηλαδή συνεχώς μέσα του αυτό το στοιχείο της πρόκλησης και της ανατροπής και αυτό το στοιχείο το εικονοπλαστικό, όπως το όρισε ο Γάμμα Πισαβίδης, δηλαδή που δεν δέχεται τα πράγματα έτσι που του τα δίνουν, αλλά αντιστέκεται σε αυτά, αντιστέκεται μέσω της ποίησης. Βεβαίως έχει γράψει και πάρα πολλά πατριωτικά ποίηματα για τον τόπο, όχι μόνο αυτά που είναι πιο γνωστά τώρα της εισβολής, επειδή μελοποιήθηκαν κιόλας πάρα πολύ ωραία, όπως το «Έμοιαζε τόσο πολύ με παλιό πειρατικό καταφύγιο για την Κερίνια» ή το «Ανασήκωσε την πλάτη και απόστησε τους πεντοδάκτυλα μου». Αλλά υπάρχουν πολύ σημαντικά ποίηματα για τον αγώνα της ΙΟΚΑ. Και θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικά, γιατί ας πούμε αυτό που σας διάβασα πριν, «Αυτός αποφάσισε να πεθάνει, δεν έχεις πια επιχείρημα», αυτό γράφεται την εποχή του πρώτου αγώνα της ΙΟΚΑ. Και φυσικά αναφέρεται στους αγωνιστές της ΕΟΚΑ. Ταυτόχρονα, όμως, έχει και ποίηματα ονομαστικά για τον Ευαγόρα Παλικαρίδη, τον Ζάκο, τον Γρηγόρη Αυξεντίου, τον Πατάτσο, τα οποία είναι πατριωτικά ποίηματα, αλλά όχι όπως τα είχαμε συνηθίσει.
Δηλαδή δεν είναι πατριωτικά ποίηματα που φωνασκούν ή που είναι έτσι με ένα τόνο ας πούμε πάρα πολύ επικό κλπ. Όχι. Στην πραγματικότητα είναι λυρικά ποίηματα και αυτό είναι ο Μόντις που το έχει κάνει πρώτος πιστεύω στην νεοελληνική ποίηση να γράφει πατριωτική ποίηση χωρίς εξάρσεις αλλά μέσα από μια λυρική προσέγγιση. Δηλαδή ας πούμε λέει για τον δεν θυμάμαι, νομίζω είναι για τον Κυριάκο Μάτσικο που λέει ή για τον Παλικαρίδη όταν διάβασα την ιστορία σου το βράδυ είχα πυρετό. Δηλαδή, βλέπετε, σύντομο, χωρίς να υπάρχουν εξάρσεις για τον ηρωισμό κλπ. Προσπαθεί με έναν τρόπο πολύ δικό του. Που είναι μελιτό τρόπο κυρίως. Τι? Μελιτότητα. Ναι, μελιτότητα και ταυτόχρονα με λυρική διάθεση. Δηλαδή υπάρχει μέσα, ξέρετε, η ποίηση χωρίζεται είτε σε επικό, είτε σε δραματικό, είτε σε λυρικό. Το λυρικό είναι αυτό που είναι το πιο εσωστρεφές. Γιατί βγαίνει από το συνέστημα που είπαμε πριν και ο Μόντις έχει γράψει, έχει πει σε συνέντευξή του, ότι η ποίηση χωρίς το συνέστημα δεν μπορεί να υπάρξει. Η ποίηση δεν μπορεί να αποκοπεί από το συνέστημα και το είπε αυτό σε μια εποχή που είχε κάπως επιβληθεί η λεγόμενη εγκεφαλική ποίηση. Δηλαδή άνθρωποι που έγραφαν αποφεύγοντας το συνέστημα. Αλλά προσπαθούσαν να γράψουν πιο πολύ με τη σκέψη και με το μυαλό. Ο Μόντις αντιστάθηκε σε αυτό. Νομίζω ότι επίσης κάτι που πρέπει να πούμε για την εποχή μας είναι ότι ο Μόντις μας προτείνει να μην αφήσουμε την υποκρισία να διεισδύσει μέσα στην καθημερινότητά μας. Εάν το καταλάβουμε αυτό, μπορούμε να αντιμετωπίσουμε, γιατί αυτό που πάθαμε τον τελευταίο καιρό ήταν ότι αφήσαμε να χάσουμε την αυθεντικότητά μας και να μας μετατρέψουν σε κάτι διαφορετικό. Δηλαδή, μετατράπηκαν όλοι οι άνθρωποι σε πλαστογράφους της ζωής τους. Πλαστογραφούσαν τη ζωή τους, δεν τη ζούσανε. Δηλαδή ένας άνθρωπος που έλεγε ότι με δανεικά θέλει να έχει σπιτάκι στον Πρωταρά και σπιτάκι στο Τρόδος και θέλει να έχει και δύο υπηρέτριες και όλα αυτά ήταν με δάνεια, αυτό είναι πλαστογραφημένη ζωή. Πάντως, συγγνώμη, υπάρχει μια ανώτερη να σας πω ότι με όλα αυτά που περιγράφετε τόση ώρα, εγώ, εμένα πάντως κάτι μου λέει ότι αν ο Κώστας Μόντις ήταν εν ζωή, θα ήταν πολύ υπογοητευμένος. Βεβαίως θα ήταν πολύ απογοητευμένος, πάρα πολύ απογοητευμένος. Και, και σε πολιτικό και σε κοινωνικό και σε φιλοσοφικό επίπεδο, δηλαδή σε ανθρωπιστικό επίπεδο. Μα, ήδη κοιτάξτε, ήδη αυτό το έχει κάνει όταν βγάζει τη συλλογή «Πικραινόμενος εν εαυτό». Ήδη ο τίτλος της συλλογής δείχνει ότι πια είχε αρχίσει να αισθάνεται ότι δεν μπορεί να παρακολουθήσει τους καινούριους ρυθμούς του Κυπρίου. Ξέρετε, αυτό έχει συμβεί. Και ο Διαμαντής λέει: εγώ δεν θα μπορούσα να ζωγραφίσω σήμερα τον κόσμο της Κύπρου. Δεν είναι ο κόσμος μου αυτός. Να σας πω πάντως ένα παράδειγμα για να δείτε αυτό που σας λέω, ότι επιτίθεται εναντίον κάθε μη αληθινής χειρονομίας. Ας πούμε, κοιτάξτε με τις χριστουγεννιάτικες κάρτες. Κάποτε, για να γράψει ένας άνθρωπος μια χριστουγεννιάτικη κάρτα, όχι απλώς την εννοούσε, ήθελε να έχει ένα ιδιωτικό χαρακτήρα, δηλαδή μπορούσε να τη φτιάξει ο ίδιος. Κάρτα. Τώρα πια το τι γίνεται, η κάθε υπηρεσία, η κάθε τράπεζα που μας κλέβει, μας στέλνει μια χριστουγεννιάτικη κάρτα και μας γράφουν τα ίδια. Υπογράφει ο Μόντις έχει ένα ποίημα με τίτλο «Χριστουγεννιάτικες κάρτες». Και πάλι λες, δεν είναι δυνατόν όλες αυτές οι ευχές να ψεύδονται. Και πάλι λες, δεν είναι δυνατή τέτοια πανταχώθεν σύμπτωση. Δεν είναι δυνατή τέτοια πανταχώθεν συμπαιγνία. Για αυτή τη συμπαιγνία μίλησε ο Μόντις πολύ νωρίς. Είναι η συμπαιγνία που μας έφερε και το ψέμα που μας έφερε στην κρίση. Γιατί όταν χάνονται οι αληθινές σχέσεις, πρώτα απ' όλα των ανθρώπων με τον ίδιο τον εαυτό τους,
να μπορούν να βλέπουν το πρόσωπο του στον καθρέφτη το πρωί και να το αναγνωρίζουν. Να μην είναι συνέχεια πλαστογραφημένη η ζωή τους. Λοιπόν, κάναμε πλαστά γραμμάτια, κάναμε πλαστές ζωές και γι' αυτό φτάσαμε εκεί που φτάσαμε. Ήταν εφικτό να το αποφύγουμε αυτό ή θα ερχόταν όπως και να έχει. Εγώ λέω ότι δεν είναι εφικτό να το αποφύγουμε. Έγραψα κάποτε σε μία δική μου συνέντευξη ότι η ιστορία και η ποίηση δεν βοηθάει τον άνθρωπο. Δεν ακούμε ούτε τους ποιητές, ούτε τους ιστορικούς. Οι πολιτικοί δεν τους ακούνε, δεν τους ενδιαφέρουν. Μας θεωρούν, ποιος ενδιαφερόταν να ακούσει τον Μόντι από τους πολιτικούς ή τον Σεφέρι ή τον Καβάφη. Το ίδιο, ποιος άκουε τους ιστορικούς. Μου έλεγε κάποτε ο Κύρης ότι ήθελα, έκανα μια ιστορική πραγματεία για το πώς σκέφτεται οι Τούρκοι στο Κυπριακό. Και ήθελα να την πάρω στον τότε πρόεδρο της Δημοκρατίας, ήταν ο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος, και δεν τα κατάφερα. Δηλαδή όταν τα κατάφερα μου είπε εντάξει, τα ξέρω αυτά. Δηλαδή θέλω να πω ότι δεν ακούει κανείς, δεν βάζει αυτή στους, ούτε στους ιστορικούς, ούτε στους ποιητές. Κι όμως ο Καβάφης έχει πει ότι οι ποιητές ακούνε τη βουή των πλησιαζόντων γεγονότων. Αυτό υπάρχει από την αρχαιότητα. Εάν αυτό το πρόσεχαν λίγο καλύτερα αυτοί που είναι στην εξουσία, την πολιτική όχι μόνος, και την οικονομική εξουσία, και την κοινωνική εξουσία και την εκκλησιαστική εξουσία, και την εκπαιδευτική εξουσία, τότε τα πράγματα θα ήταν λίγο διαφορετικά. Αλλά νομίζω ότι μίλησα πάρα πολύ. Όχι, μια χαρά σας. Εγώ σας παρακολουθώ με μεγάλο ενδιαφέρον. Δεν ξέρω, φαντάζομαι και οι κοπελές και η Μαρία Ξεφόρου και η Μαρία Δημητρίου. Ήδη πλησιάζουμε στο τέλος. Επομένως, αν θέλω να προσθέσουν κάτι οι κοπελές που είναι στην παρέα μας, η κυρία Μαρία Δημητρίου, η Μαρία Ξεφόρου, έτσι εν κατακτήτη. Εγώ θα τελειώσω με μια στιγμή του Μόντι. Δεν ξέρω αν. Λοιπόν, είναι ένα άτιτλο ποίημα του και έτσι ένα χαρακτηριστικό του ήταν αυτά τα ποίηματα. Με την καρδιά, παιδιά, και όπου μας βγάλει, με την καρδιά και ο Θεός βοηθός. Πολύ ωραίο το μήνυμα που μας στέλνει, που στέλνει ο Μόντις πάντα. Ο Μόντις, πάντα ο Μόντις. Ναι, ναι. Ωραία. Δεν ξέρω, Μαρία, μου θέλεις να πεις κάτι άλλο πριν να κλείσουμε. Νομίζω θέλω και εγώ να κλείσω με τον ίδιο τρόπο. Λίγο πιο δυνατά μόνο για να σε ακούμε. Νομίζω θέλω και εγώ να κλείσω με τον ίδιο τρόπο, πάνω σε αυτό που είπε ο κύριος Κερίς και συμφωνώ απόλυτα για την υποκρισία, όχι μόνο στα πολιτικά δεδομένα, στα οικονομικά και στη ζωή μας γενικότερα. Γι' αυτό να κλείσω με ένα ποίημα, ίσως να έχει και πιο αντιπροσωπευτικά, αλλά τώρα στην κουβλίτα, μια μητέρα μπροστά στο μνημείο του άγνωστου στρατιώτη, λέει ο τίτλος. Τον κοιτάζει και της φαίνεται τόσο μακρινός. Τον κοιτάζει και της φαίνεται τόσο ξένος. Αυτός ο νεκρός παθιάτης, πώς να τον πει παιδί της, πώς να τον φωνάξει μιχαλάκι της. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εμείς ευχαριστούμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την τιμή που μου κάνατε να συζητήσουμε σήμερα την ποίηση του και να δούμε πώς μπορεί να αφηγηθεί σήμερα. Εγώ έχω πάρει κάποια μηνύματα προσωπικά, μου έχει αλλάξει λίγο κάποιες ιδέες που είχα πριν. Δεν ξέρω, κύριε Ευκαιρή, νομίζω αυτός είναι ο πιο ωραίος τρόπος να κλείσουμε με την ποίηση του Μόντι, με αυτά που απήγγειλαν οι κοπελές, η Μαρία Δημητρίου και η Μαρία Χριστοφορού. Δεν ξέρω αν θέλετε να προσθέσετε κάτι άλλο πριν να σας αποχαιρετήσω. Εγώ να πω ένα συγκυπριακή διαλεκτό για να μην ξεχάσουμε ότι είχε γράψει. Ναι. Το οποίο αφορά πάλι αυτό την προτροπή του. Ότι πρέπει να αναλαμβάνουμε τις ευθύνες μας. Ευτυχώς το ξέρω από όξω, δεν χρειάζεται να το βρω. Είναι ένα ποίημα που έχει αρέσει και πάρα πολύ στο δάσκαλο μου, τον Γιώργο Σαββίδη, ο οποίος μας πρωτοπαρουσίασε το Μόντι στο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης του 1975. Όσα νερά κι αν έχει, αν ήταν να φοούμαστε, αν ήταν να κρυφούμαστε, να μην βρεχούμαστε, ήταν που βρέχει. Αυτό. Πολύ ωραίο, εύστοχο γι' αυτό. Σας ευχαριστώ όλους πάρα πολύ. Ευχαριστώ για τον χρόνο που, για όλο τον χρόνο που είχαμε τώρα μαζί, τη συζήτηση που κάναμε και να σας ευχηθώ ένα προς ένα ό,τι καλύτερο. Και εμείς τα ίδια. Επίσης καλύτερο. Κύριε, ευχαριστούμε πολύ που μας έχετε παρακολουθήσει. Καλό σας απόγευμα.